Την επόμενη κίνησή του σχεδιάζει ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς εν όψη της τρίτης ψηφοφορίας για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Η παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά αναμένεται να είναι θεσμική. Οι πληροφορίες μιλούν για κίνηση που θα προσδιορίσει με μεγαλύτερη ακρίβεια των χρόνων των εκλογών στο τελευταίο του διάγγελμα. Αναφέρθηκε γενικά στο τέλος του 2015, ενώ παράλληλα θα εντάξει στον διάλογο και την αλλαγή συντάγματος και την αλλαγή του εκλογικού νόμου, ώστε να επιστρέψουμε σε ένα αναλογικότερο σύστημα και μάλιστα με την κατάργηση του πλαφών του 3%, που δημοσκοπικά τουλάχιστον φαντάζει ανυπέρβλητο εμπόδιο για την είσοδο της Δημοκρατικής Αριστεράς στη Βουλή. Προς το παρόν, το Μαξίμου μοιάζει να εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα. Έτσι, είναι πολύ πιθανόν η όποια κίνηση Σαμαρά να γίνει λίγες ώρες πριν την τρίτη κρίσιμη ψηφοφορία της ερχόμενης Δευτέρα, δηλαδή προσδιορίζεται για την Κυριακή. Την ίδια ώρα δήλωση έκανε και ο υποψήφιος πρόεδρος της Δημοκρατίας, Σταύρος Δήμας, με αφορμή τα σενάρια για το ενδεχόμενο υπερψήφισης του από τους βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Σεβόμενος τους δημοκρατικούς θεσμούς, δεν πρόκειται να δεχθώ να εκλεγώ πρόεδρος Ελληνικής Δημοκρατίας με ψήφους της Χρυσής Αυγής, δήλωσε ο κύριος Δήμας. Αν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας διαπιστώσουν πως η Χρυσή Αυγή προτίθεται να ψηφίσει τον Σταύρο Δήμα για πρόεδρο της Δημοκρατίας, τότε πολλοί νεοδημοκράτες βουλευτές αναμένεται να ψηφίσουν παρόν στην τρίτη και κρίσιμη ψηφοφορία, δήλωσε η κυρία Μπακογιάννη.